και η προηγούμενη κατάσταση που έχει προϊστορία είναι η κοινή αγροτική πολιτική, που για χρόνια δίναν αυτές τις ενισχύσεις ίσα ίσα για να συντηρείται μια κατάσταση, να μένει στο χωράφι, αλλά οι όροι να γίνονται όλο και χειρότεροι. Και βεβαίως η τελευταία ΚΑΠ ήταν η χαριστική βολή, με την έννοια ότι φτιάξανε όρους τέτοιους που και μειώσαν τις ενισχύσεις, τραγκαλίσαν δηλαδή ένα κόσμο που μπορούσε να τα φέρνει βόλτα, παρότι ήταν και πάλι ζορισμένος, και ταυτόχρονα βάλανε αυτούς τους λεγόμενους όρους της πράσινης μετάβασης. Τι είναι αυτό? Όλα αυτά που πάτε στους γεωπόνους και φεσώνεστε ταυτόχρονα να στα πούνε, και ταυτόχρονα όλες αυτές τις δεσμεύσεις που χωρίς αυτές δεν μπορείς να παράγεις. Και ακριβώς αυτά συμφωνήθηκαν το 20. Ξέρετε, έγινε μια ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο, μαζεύτηκαν όλοι, και εκεί αυτοί που έρχονται τώρα, γιατί ξαφνικά έχετε και πολλούς υποστηρικτές, σας χτυπάνε, είμαστε στο πλευρό σας όλοι, και τα... Και από την κυβέρνηση εδώ είναι το φοβερό. Δηλαδή έχει την κυβέρνηση η οποία επιτίθεται απέναντι στους βιοπαλαιστές αγρότες με όλους τους τρόπους, και έρχεται και λέει πρώτα με τα ΜΑΤ, την πρώτη μέρα με τα ΜΑΤ, που δείχνει τη διάδεση, και ήρθαν εδώ την πρώτη μέρα την ώρα που όταν ήταν οι πλημμύρες τους έψαχνες. Λοιπόν, και ήρθαν στη συνέχεια με τον εμπεγμό, γιατί αυτά που εμφανίζονται ότι δίνουν τώρα ως παροχές δεν μπορούν να λύσουν κανένα πρόβλημα.